2.000 σελίδε δικογραφία, άρση τηλεφωνικού απορρίτου, διάλογοι, φωτιά και καταθέσει που καίνε οδήγησαν στι 7 συλλήψει για τη δολοφονία τη συζύγου του ξενοδόχου Διονύση Κορφιάτη στη Ζάκυνθο. Από την πολυσέλιδη δικογραφία προκύπτουν 10 κατηγορούμενοι για την υπόθεση. Έχουν εκδοθεί 9 εντάλματα σύλληψη ενώ αναζητούνται ακόμα γνωστό εφοπλιστή και μία γυναίκα. Την υπόθεση ξεκλίδωσε ένα μάρτυρα που περιέγραψε με κάθε λεπτομέρεια πώ οι δράστε πέρασαν στο νησί. Είχαν μαζί του όπλα και κράνη, άλλαξαν ρούχα και πέταξαν τα κινητά. Όταν επέστρεψαν, μου είπαν ότι σκότωσαν τη γυναίκα και μίλησαν και για τον ηθικό αυτούργο. Μου είπαν πού πέταξαν και τη μηχανή. Λίγε ημέρε μετά τη δολοφονία, κατά τη διάρκεια συντονισμένη επιχείρηση αστυνομία στι φυλακέ, βρέθηκε το κινητό του απότακτου αστυνομικού στο κελί του, το οποίο και μεταφέρθηκε στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Σύμφωνα με όσα είναι γνωστά στι αρχέ μέχρι τώρα, ο φερόμενο ω εκτελεστή ξεκίνησε από την Αθήνα με το φουσκωτό και, αφού απέφυγε την εθνική οδό για να μην τον καταγράψουν οι κάμερε, έφτασε σε περιοχή τη ηλία και ζήτησε από δεύτερο μάρτυρα στην υπόθεση να κρύψει κάπου το φουσκωτό. Μου ζήτησε να κρύψω για λίγε μέρε το φουσκωτό και εγώ το έκρυψα σε μία αποθήκη. Άκουσα τι ακριβώ θα έκαναν, ενώ έμαθα και για τα όπλα και για τα κράνη. Εκτελεστή φέρεται να είναι ένα άνδρα ο οποίο εργάζεται ω security σε εφοπλιστή και συνεργό του, ένα εμπλεκόμενο σε υποθέσει ναρκωτικών. Ο δολοφονημένο ξενοδόχο, σε μήνυση που είχε καταθέσει μετά την εκτέλεση τη συζύγου του, είχε αναγνωρίσει και κατονομάσει έναν από του σημερινού συλληφθέντε και συγκεκριμένα τον security. Οι άνθρωποι που έχουν συλληφθεί είχαν εισφερθεί από τον εκλειπώντα πλέον επιχειρηματία τη Ακίνθου στη γνώση τη εισαγγελία πρωτοδικών. Ο συνήγορο του βασικού υπόπτου στην υπόθεση δολοφονία τη συζύγου του Διονύση Κορφιάτη, Αλέξη Κούγια, έκανε λόγο για παράνομε μεθόδου αστυνομία κατά την προανάκριση. Κανεί δεν έχει δικαίωμα να καταπατά συνταγματικά δικαιώματα και κανεί δεν έχει δικαίωμα να καταπατά το τεκμήριο αυτό του κατηγορουμένου. Οι 7 συλληφθέντε αναμένεται να οδηγηθούν στην ανακρίτρια Ζακίνθου προκειμένου να απολογηθούν τη στιγμή που οι έρευνε συνεχίζονται για την εξυχνίαση τη δολοφονία και του Ζακινθινού επιχειρηματία Διονύση Κορφιάτη.